Αναβρασμός επικρατεί στον κλάδο της εστίασης, καθώς μερίδα επιχειρηματιών βλέπει τη χρονιά να χάνεται. Με τα Χριστούγεννα να έχουν ήδη περάσει, άρχισε να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά και το σκηνικό με το πώς έχουν επηρεάσει τα νέα μέτρα. Διστάμενες είναι απόψεις όσον αφορά τα μέτρα στους χώρους εστίασης, με κάποιους να κάνουν λόγο για μεγάλες μειώσεις και άλλους να λένε ότι δεν τους έχουν επηρεάσει τόσο. Δεν θα χάναμε μόνο τους ανεμβολίες τους, ξεκάθαρα θα χάναμε και ένα πολύ σημαντικό μέρος από τους εμβολιασμένους και αυτό ακριβώς έχει γίνει και έχουμε αυτά τα πολύ ψηλά ποσοστά μείωσης της προσέλευσης με όλα βέβαια που μπορούν να συνοδεύουν τα αρνητικά για μια επιχείρηση. Σίγουρα τα περιοριστικά μέτρα μειώνουν τη διαθεσιμότητα των καθισμάτων, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Η δική μας επιχείρηση είναι ένα μικρό μαγαζί, δεν έχουμε τόσα πολλά καθίσματα για να δυσκολευτούμε να δούμε αυτόν τον τρόπο να τα γεμίσουμε. Επομένως, δεν έχουμε επηρεαστεί, για να είμαι ειλικρινής, σε κανένα βαθμό. Ωστόσο, τις μέρες αυτές τα κέντρα διασκέδασης έχουν την τιμητική τους με τους επιχειρηματίες να δηλώνουν ευχαριστημένοι και ανεπηρέαστοι από τα μέτρα, αφού λειτουργήσαν και με πολύ χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμών. Οι χώροι διασκέδασης έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες. Εμείς, βέβαια, όπως ξέρετε, εργαζόμαστε με τα ίδια αυστηρά μέτρα εδώ και 5 μήνες. Λόγω των μέτρων σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, οι χώροι μας είναι όλοι γεμάτοι και αναμένουμε να δουλέψουν όλοι σωστά και καλά. Με τον κόσμο πάντως να ετοιμάζεται για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν χωρίς να έχουν όλοι την ίδια τύχη. Ενώ ακόμη και οι κρατήσεις των χώρων εστίασης δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Οι κρατήσεις είναι μόνο στο χαρτί. Δηλαδή την τελευταία στιγμή κάποιος ήταν επαφή, κάποιος ήταν κρούσμα κλπ. Αυτό επηρεάζει τις κρατήσεις την τελευταία στιγμή. Δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι είσαι γεμάτος, πιθανόν να υπάρχει μια διαθεσιμότητα. Γι' αυτό παίρνουμε κάποια ονόματα, κάποια τηλέφωνα τα οποία είναι σε μια λίστα αναμονής. Δουλειά, αν πειραζεί, να δούμε ευτυχία σε όσους να ταΐσουμε. Εξευγέννουμε, είμαστε νέοι ρε φίλε τώρα, οικογενειακά, με τον αριθμό που να δικαιούμαστε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στις επιχειρήσεις που μπορούσαν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό πελατών και συνεπώς τώρα είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν. Την ίδια ώρα άρχισαν ήδη επιτακτικά να ζητούν τη στήριξη από την κυβέρνηση, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό μείωσης αγγίζει το 60%.